Συνεχίζουμε με την παρουσίαση του βιβλίου «Η Μάνη χθες και σήμερα». Στο βιβλίο του Μπαρμπαγιάννης δοξάζει τους ήρωες προγόνους και καλεί όλους τους νεότερους μανιάτες, φιλομανιάτες και πανέλληνες να μιμηθούν τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση και την προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο χωρίς ανταμοιβή. Περνάμε στον πρώτο μιλητή, τον κύριο Μελαδάκη Ιωάννη, ιατρό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ Αθανάση Δαβάκη, κύριε Υπουργέ Κυριάκο Βυρβιδάκη, κύριε Δήμαρχε της Ανατολικής Μάνης, κύριε Δήμαρχε του Αποκόρωνα, μανιάτες και ασυγωνιώτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θεωρώ τη σημερινή μας σύναξη μια μάζοξη ξεχωριστή, γιατί θα έχουμε συντροφιά μας το συγγραφέα, το Γιάννη, το Φατσέα και θα γνωρίσουμε το νέο του βιβλίου, το νέο του βιβλίο που έχει τίτλο «Η Μάνη χθες και σήμερα». Ένα βιβλίο που είναι γεμάτο με μάνη, γεμάτο με πεζό και έμετρο ποιητικό λόγο που υμνεί τη μάνη, γεμάτο φωτογραφίες με μάνη, μανιάτες και φίλους της μάνης. Για το συγγραφέα και για το θέμα του βιβλίου θα σας μιλήσω και εγώ σήμερα. Θα σας μιλήσω για το Γιάννη το Φατσέα, θα σας μιλήσω και για τη Μάνη. Όψιμα τον συνάντησα, τον Γιάννη το Φατσέα, στα Γιάννενα, στα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα, του καπετάν Μιχάλη Μελαδάκη και εκεί τον πρωτογνώρισα. Μα δε θέλει κάποιος και πολύ τον άλλο να γνωρίσει, να γίνει κόμπος η φιλιά να μην μπορεί να λύσει. Φιλία που δεν χρειάζεται να την τροφοδοτώ με συχνή επαφή και συνομιλία μαζί του για να ξέρω πως τούτη η φιλία υπάρχει. Άνθρωπος με δυνατό μυαλό ο Γιάννης ο Φατσέας, οξυδερκής, πολυτάλαντος και με ερευνητική και διεισδυτική ματιά. Έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι και κουβαλά μαζί του πολλά καντάρια σοφίας. Σοφία εμπειρική και δημιουργική, σοφία ζωής, σοφία που στη διάρκεια του βίου του μαζεύει, συσσωρεύει, συμπυκνώνει, κατέχει, μεταφέρει και διαδίδει το λόγο του. Το λόγο το προφορικό και το λόγο το γραπτό. Ο Γιάννης ο Φατσέας έχει τη δίψα για γνώση, το χάρισμα της άδωλης φιλίας, τη φλόγα της φιλοξενίας, τον πλούτο της καλής καρδιάς, του λογισμού την κρίση τη σωστή, την πίστη στον άνθρωπο. Ο Γιάννης ο Φατσέας είναι άνθρωπος περήφανος, γλεντιστής, ταξιδευτής, άνθρωπος απλός και σεμνός, με δυσέβρετη μετριοφροσύνη και επίσης δυσέβρετη την αληθινή και υπέρμετρη αγάπη του για την πατρίδα και την παράδοση. Είναι χαρακτήρας ανυπόκριτα ταπεινός, προσωπικότητα ξεχωριστή, ένα πρότυπο που φαίνεται να εκλείπει στις μέρες μας. Ο Γιάννης ο Φατσέας έχει διπλή καταγωγή. Είναι φύτρα μανιάτικη που φύτρωσε στην Κρήτη, είναι φίλιο μανιάτικο που κάρπισε στην Κρήτη. Γέννημα θρέμα διπλής περήφανης ράτσας που έχει στο αίμα τη γερές αξίες, τη λεβεδιά, την αντριά, την αρχοδιά, την τοπροσύνη, τη φιλοπατρία, το πείσμα, τη λεύτερη αναπνιά. Τούτα τα δυο θεριά, Κρήτη και Μάνη, τούτες οι δυο αφέντρες ρίζες του, παλεύουν μέσα του και συναγωνίζονται και τον τροφοδοτούν με υλικό και τσακώνονται ποια από τις δυο θα ξεχωρίσει. Και ο Γιάννης ο Φατσέας, άνθρωπος σοφός, μοίρασε την καρδιά του σε δυο ίσα μερτικά και έδωσε σε κάθε ράτσα τη μια μπάντα της καρδιάς του να ησυχάσουν κίνες, να βρει την αναπαή του και εκείνος. Και έτσι τούτες οι δυο δυνατές ράτσες με το δυνατό, ξεχωριστό και ταιριαστό χνότο τους συνυπάρχουν φιλιωμένες μέσα του. Είναι ευτύχημα που τούτος ο έμφυτα πρικισμένος άνθρωπος καταπιάστηκε με το γράψιμο και γράφει. Αγρότης το πρωί, γραφιά το βράδυ. Με την ίδια επιδεξιότητα και επιτυχία κρατά κλαδευτήρι το πρωί και γραφίδα το βράδυ. Με την ίδια επιδεξιότητα και επιτυχία
σκαλίζει τα χωμάτινα ποστάνια, σκαλίζει και τα χωράφια του νου. Ξινάρι για τα πρώτα, μπαίνα για τα δεύτερα. Στο ίδιο καλάθι υπάρχουν καρποί της γης γεννήματα, υπάρχουν και μολύβια της γραφής σύνεργας. Σύνεργα. Και ο Γιάννης ο Φατσέας γράφει. Γράφει γιατί η συγγραφή είναι μια άσκηση πνευματικής ελευθερίας και σου δείχνει τον τρόπο να βλέπεις τον κόσμο από άλλη σκοπιά. Γράφει γιατί ξέρει πως ο προφορικός λόγος είναι καλός, επειδή έχει την αμεσότητα. Μα ο γραπτός λόγος υπερέχει κι άλλη χάρη έχει και σκάλες ανώτερος είναι, γιατί με τη θωριά του μαθιού και την ανάγνωση έχει την επανάληψη που τον κρατά φρέσκο, ζωντανό και αιώνιο. Και ο Γιάννης ο Φατσέας γράφει. Γράφει για τον ευχαριστή να γράφει. Γράφει γιατί με τη γραφή χαίρεται να προσφέρει, γιατί με τα γραφόμενα αισθάνεται πως δημιουργεί. Ξοδεύει το χρόνο του και μοχθεί και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και πίστη στις ικανότητές του, μας χαρίζει τις γνώσεις του πάνω σε θέματα που τα έζησε ή τον άγγιξαν. Κι ό,τι αναβλύζει μέσα του πέφτει στο χαρτί και πηγαίνει για δημοσίευση αφού κάποιος θα ωφελήσει. Και ο Γιάννης ο Φατσέας γράφει και γράφει πολύ. Διαβάζει, γράφει, μελετάει, στοχάζεται και ξαναγράφει. Είναι ένας παραγωγός γραπτών προϊόντων καλής ποιότητος, είναι ένας παραγωγός βιβλίων. Του αρέσει να διευρύνει το μικρό κόσμο του χωριού του και να ξεπερνά τον τοπικό ορίζοντα της χανιώτικης και κρυπτικής επικράτειας. Η ενασχόλησή του με αγάπη και στοργή και, στοργή και θέρμη και μεράκι για την ιστορία και την παράδοση όχι μόνο συντηρεί και διαδίδει τον πολιτισμό του τόπου μας, μα δημιουργεί ο ίδιος πολιτισμό. Και ο Γιάννης ο Φατσέας γράφει. Γράφει σε έμετρο ποιητικό λόγο, γράφει και σε πεζό λόγο. Έχει το διπλό τούτο χάρισμα της γραφής όσο λίγοι άνθρωποι το έχουν. Χρησιμοποιεί και εκφράζεται με το 15-σύλλαγο στίχο με μεγάλη επιδεξιότητα και άρτιο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά και ο πεζός λόγος του, όπου κυριαρχεί, είναι λόγος λιτός, χωρίς παραπανήσια στολίδια και φτασιδώματα. Είναι λόγος απλός και καθαρός που αποδίδει τις αναζητήσεις, τις περιπλανήσεις, τα βιώματα και τα πιστεύω του συγγραφέα. Λόγος ανώθευτος που διατηρεί τη μαγεία ενός λαϊκού συγγραφέα που ζει ακόμη και σήμερα στο κριτικό χωριό. Και ο Γιάννης ο Φατσέας γράφει. Γράφει με την αλφαβήτα και με την ψυχή. Η χέρα κρατά τη γραφίδα και εκείνη υπακούει και γράφει ό,τι της υπαγορεύει η ψυχή και κάνει το άειλο νόημα χειροπιαστή αίσθηση και χτήμα παντοτινό. Ο Γιάννης ο Φατσέας δεν έχει ανάγκη από πολλά γράμματα για να γράψει. Του αρκούν τα 24 γράμματα της αλφαβήτα που τα ξέρει, αυτά κι αν ξέρει, και αυτά του αρκούν. Μαζί με την άλλη γνώση του και που κι αυτή την ξέρει καλά, τη γνώση της ζωής, την επίγνωση της ζωής, την ανθρωπιστική αντίληψη της ζωής. Και ο Γιάννης ο Φατσέας, ο αγαπητός, σεβαστός, σεβάσμιος και σοφός Γιάννης Φατσέας, είναι και ένας τεχνίτης του λόγου, της ψυχής γραφιάς, της πένας καλός του μανταδόρος, ξοδευτής του μελανιού, της λευκής κόλλας καταναλωτής, παιγνιώτης των λέξεων, ταιριαστής των καταλήξεων, γεωμέτρης των σειρών, καλός στοιχιστής των αράδων, ως και τα σημεία στίξεως τα βάζει ίσα και δίκαια να μην τσακώνονται. Κι το πολλαλιά μας, πάντα από δίπλα του, να τον συντροφεύει, να τον βοηθά, να τον γαμαρώνει και να του χαμογελά με ένα αυθεντικό χαμόγελο ευτυχίας μεγάλο όσο η μεγαλόνισος. Και ο Γιάννης ο Φατσέας γράφει και γράφει καλά, μα δεν πάει πολύς καιρός που είπε να σταματήσει να γράφει για ό,τι γράφει και να γράψει για κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο και για κάτι ιδιαίτερο και έγραψε για τη μάνα. Αναζήτησε και βρήκε και αξιολόγησε και ξεχώρισε και παρουσίασε και φανέρωσε και άπλωσε στο χαρτί τη μάνη και το γιώμισε μάνη.
Δεν του δόθηκαν οι πληροφορίες. Τις αναζήτησε, τις συγκέντρωσε και με κόπο, αγάπη, λαχτάρα και μεράκι επέλεξε και κατέγραψε και ό,τι περιγράφει. Το περιγράφει χωρίς ιδιοτέλεια, φωνές και ωραιοποιήσεις και με οδηγό του την ιστορία, την εμπειρία, τη γνώση, τη δικαιοσύνη, τις παραδόσεις και την αντικειμενικότητα. Και όλα αυτά τα στίβαξε στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Και είναι τούτο το βιβλίο βαρύ γιατί είναι γεμάτο μάνι και βοδιάζει γιατί έχει άρωμα μάνης. Και είναι ελκυστικό γιατί αναφέρεται στη μάνη. Και είναι πρόκληση και πρόσκληση να το διαβάσεις γιατί μιλεί για μάνη. Και συγκινήσε σαν κρατάς γιατί κρατάς μάνη. Τη μάνη την μπαμπάλεη, τη μάνη την παλιά, τη μάνη την πρόσφατη και την τωρινή τη μάνη. Διαχωρισμός μόνο χρονικός, διδακτικός, συγγραφικός, χωρίς διαβαθμίσεις στην ποιότητα και στη ροή του χρόνου. Γιατί η μάνη ήταν μία. Έτσι ήταν πάντα και έτσι παρέμεινε και για πάντα θα είναι όπως ήταν και δεν αλλάζει. Και όχι μόνο ήταν και παραμένει η ίδια, μα μήτε και αντιγράφεται η μάνη, μήτε και κλωνοποιείται. Είναι πόλη θεϊκό και μοναδικό που μπόλιασε τούτο τον τόπο κι άλλο δεν υπάρχει. Και είναι τόση η αγάπη του συγγραφέα για τη μάνη που κρατά το βιβλίο και νιώθει υγρασία στο χέρι σου χωρίς να έχει συντρώσει. Είναι η αγάπη του Γιάννη του Φατσέα για τη μάνη, η αγάπη που γεμίζει το βιβλίο, ξεχυλίζει και στάζει. Μεγάλη ικανοποίηση πρέπει να νιώσε ο συγγραφέας και να πληρώθηκε με πολλά ηθικά γρόσια που καταπιάστηκε και έγραψε για τη μάνη. Ανέδειξε την ταυτότητα της μάνης, μίλησε για την ιστορία της μάνης, ύμνησε τη μάνη και σαν ζεστή γερή φλέβα ένωσε το χθες με το σήμερα της μάνης. Προσκυνητής και λάτρης της μάνης ο Γιάννης ο Φατσέας πρέπει να κατέβαλε πολύ κόπο και να κατέθεσε πολλά ψυχικά αποθέματα για τούτο το βιβλίο. Δεν είναι χωρατάς να καταπιαστείς και να γράψεις για τη μάνη. Θέλει γερή πνευματική αρματοσιά να αρχίσεις να συνομιλείς και να γράφεις για τη μάνη, τον τόπο και τους ανθρώπους της μάνης, το τοπίο και τη ζωή του τόπου.